της Κύπρου. Αυτός είναι ο χάρτης που συνοδεύει τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Όπως φαίνεται, η Τουρκία οριοθετεί τη θαλάσσια ζώνη της, παρακάμπτοντας επί της ουσίας την ύπαρξη ενός ολόκληρου κράτους της Κύπρου, αλλά και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ αγνοεί επιδεικτικά την ύπαρξη του Καστελόριζου. Zaten kendi kıta sahanımızdaki konuları bir kimseyle tartışmayız. Tartışmayı da açtırmayız. Ama Kıbrıs etrafındaki rezervlerin paylaşım için sahada da masada da güçlü olmamız lazım. Με μια προσχεδιασμένη και κλιμακούμενη στρατηγική, η Τουρκία επιχειρεί νέα τετελεσμένα. Με την υπογραφή μνημονίου με τη Λιβύη και με την κατάθεση συντεταγμένων στον ΟΗΕ, η Άγκυρα με όλα της τα μέσα στοχοποιεί για άλλη μια φορά την Κύπρο. Σε Κύπρο, mesela, bu sebepten dolayı şımartıldık. Ve bizim önerilerimizle kulak vermediler. Ne yaptık biz de? Gemilerimizi bu sefer gönderdik, sondajı başlattık. Η Αθήνα περνάει συντονισμένα στην αντεπίθεση. Ο Πρωθυπουργός από τη Μαδρίτη καλεί σε συστράτευση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί προϋπόθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προσοχή στην Ανατολική Μεσόγειο και στις πολιτικές αξιοποιήσεις νέων κοιτασμάτων από την ευρύτερη περιοχή. Οι κινήσεις της Τουρκίας υπονομεύουν τη συνολική αυτή προσπάθεια. Διπλό μήνυμα προς Βρυξέλλες και ΝΑΤΟ από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Προκόπης Παυλόπουλος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ότι όταν η αυθαιρεσία γίνεται ανεκτή, τότε και οι θεσμοί χάνουν το κύρος τους. Ακόμα και αν πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρέος η ίδια να είναι παρούσα. Αν το ΝΑΤΟ ανέχεται ή πρόκειται να ανεχθεί αυθαιρεσίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και ενός κρίσιμου κομματιού του, όπως είναι το δίκαιο της θάλασσας, από ίδια μέλη του, τότε από εκεί και πέρα υπονομεύεται το ίδιο. Σε δημόσια αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας του Καστελόριζου προχωράει για πρώτη φορά η Άγκυρα, υποστηρίζοντας την πάγια θέση της ότι τα ελληνικά νησιά δεν μπορούν να έχουν περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Ακολούθησε οργισμένη αντίδραση της Αθήνας. Οι μαξιμαλιστικές και ασυμβίβαστες ελληνικές και ελληνοκυπριακές αξιώσεις είναι πέρα από κάθε λογική. Ενώ για παράδειγμα το Καστελόριζο, ένα μικρό νησί που βρίσκεται απέναντι από την υπηρετική Τουρκία, υποτίθεται ότι παράγει μια περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας τετραπλάσια από την επιφάνειά του. Η επιμονή της Τουρκίας να αποπειράται να καταργήσει θαλάσσιες ζώνες νησιών, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο ή ακόμα και ολόκληρων νησιών κρατών με τεχνάσματα όπως Άκυρα, Διμερή Μνημόνια, που ως διαμαγείας μετατρέπονται ευνδίως σε συμφωνίες ή με επιλεκτική επίκληση δικαστικών αποφάσεων, δεν παράγει διεθνώς ένομα αποτελέσματα. Τα νησιά που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά της διάμεσης γραμμής μεταξύ δύο υπηρετικών περιοχών δεν μπορούν να δημιουργήσουν περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας πέρα από τα χωρικά υδατά τους. Αντί να ομιλεί για τη θέση νησιών στη λάθος πλευρά της μέσης γραμμής, την καλούμε να αναρωτηθεί εάν θέλει η ίδια να βρίσκεται στη λάθος πλευρά του δικαίου. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Γαλλία ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη δωρεά 6 πλοίων στη Λιβύη, τα οποία θα βοηθούσαν τη χώρα να ενισχύσει τον έλεγχο των ακτών της. Ένα έμεσο μήνυμα από τον πρόεδρο Μακρόν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Λοιπόν, στο τραπέζι της συνεδρίασης του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει την ξεκάθαρη καταδίκη της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Είναι μαζί μας η Ευαγγελία Τσικρίκα. Κρίσιμη παρουσία του Πρωθυπουργού τις επόμενες δύο ημέρες στο Λονδίνο, Ευαγγελία. Η οποία παρουσία του εκεί έχει στόχο, έφη, να διεθνοποιήσει ακόμη περισσότερο το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Έτσι, λοιπόν, από το βήμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να καλέσει την Συμμαχία να εγκαταλείψει, αν θέλει, την πολιτική των ίσων αποστάσεων απέναντι προς δύο χώρες, οι οποίες είναι και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι αυτή η στάση αδικεί τη χώρα μας. Επιπλέον, θα ζητήσει από το ΝΑΤΟ σαφή καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έφη, να πάρει σαφή θέση υπέρ της Ελλάδας. Στο Λονδίνο, λοιπόν, όπου μεταβαίνει αύριο, θα έχει κρίσιμες συναντήσεις, καταρχήν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπόρις Τζόνσον, στην Πρωθυπουργική Κατοικία στο Λονδίνο. Και βεβαίως, η Αθήνα επενδύει πάρα πολλά στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Αυτή θα γίνει στο περιθώριο του δείπνου, μάλλον του γεύματος, που παραθέτει ο Αμερικανός Πρόεδρος προς τους ηγέτες χωρών, οι οποίες χώρες δαπανούν πάνω από το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, και εκεί δεν συγκαταλέγεται η Τουρκία. Και είναι, αν θέλεις, μια συνάντηση προάγγελος ταξιδιού που θα κάνει στις αρχές Ιανουαρίου στις ΗΠΑ. Τα βλέμματα στραμμένα στο Λονδίνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγελία. Η περιφρόνηση της